Με ευλάβεια και μέσα σε κλίμα κατάνοιξης, οι Σεραίοι προσήλθαν στον ιερό ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών για να προσκυνήσουν τα τίμια δώρα των μάγων προς τον Ιησού Χριστό. Η υποδοχή των πάντιμων δώρων έγινε το απόγευμα της Πέμπτης από τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Σερών και Νυχρήτης Θεολόγο και με τη συμμετοχή των πιστών. Τα τίμια δώρα είναι από τους σημαντικότερους θησαυρούς του χριστιανισμού και το μοναδικό παγκοσμίω κοιμήλιο που σώζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους. Η πόλη μας, η Μητρόπολη μας, η Εκκλησία μας υποδέχεται με πολύ χαρά πνευματική τα τίμια δώρα τα οποία προσεφέρθησαν υπό των μάγων σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ιερών Ευαγγελίων μας στον νεογέννητο σωτήρα μας στη Βηθλέμ από τους τρεις σοφούς βασιλείς της εποχής εκείνης εις ένδειξη της τριπλής ιδιότητας του Κυρίου μας ως βασιλέως, ως Θεού και ως ανθρώπου ο οποίος επρόκειτο να πεθάνει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά τα ιερότατα και αγιότατα δώρα τα συνεκέντρωσε και τα διαφύλαξε η στοργή της Παναγίας μας και τα παρέδωσε στην Εκκλησία μας και η Εκκλησία μας τα διαφύλαξε μέσα στους αιώνες και μάλιστα εις την κυβωτών της Ορθοδοξίας που είναι το Άγιον Όρος και η πόλη μας και όλοι μας έχουμε την εξαιρετική ευλογία σήμερα να τα υποδεχόμεθα και για μία ολόκληρη εβδομάδα αυτή την Αγία Εβδομάδα των Χριστουγέννων να είναι κοντά μας, να μας υπενθυμίζουν την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους, χάρη της οποίας έγινε άνθρωπος, αλλά και το ειδικό μας καθήκον και την ειδική μας ευθύνη. Ας τα αξιοποιήσουμε, ας τα σκεφτούμε, ας τα δούμε, ας γιορτάσουμε Χριστούγεννα με Χριστό, όχι τα Χριστούγεννα τα ψεύτικα, μιας εικονικής πραγματικότητος, η οποία δεν απηχεί ούτε την κατάσταση, αλλά ούτε και την πνευματικότητα των Χριστουγέννων. Και ας τολμήσουμε να ζήσουμε Χριστούγεννα μαζί με τον Χριστό. Τα τίμια δώρα που προσέφεραν οι σοφοί της Ανατολής τον Χριστό, που είχε μόλις γεννηθεί, ήταν ο χρυσός, το λιβάνι και η Σμύρνα. Ο Μελχιόρ έφερε τον χρυσό, που συμβόλιζε ότι το βρέφος θα γινόταν βασιλιάς. Ο Γκασπάρ έφερε το λιβάνι, σύμβολο της θείας καταγωγής. Και ο Βαλτάσαρ έφερε τη Σμύρνα, η οποία συμβόλιζε τον πρόωρο θάνατο του Ιησού. Ως αντάλλαγμα για τα δώρα, οι τρεις μάγοι ζήτησαν ένα από τα σπάργανα του βρέφους, απόδειξη για όσους δεν θα τους πίστευαν, το οποίο και τους έδωσε ίδια η Παναγία.